συμπληρώσω πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπες, ότι όλοι πιστεύανε ότι έγινε αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με έναν αυτόματο πιλότο. Δηλαδή ότι κάποιοι άλλοι κάναν τη δουλειά και απλώς εμείς εδώ περιμέναμε ώστε να δημιουργηθεί. Κάθε άλλο παρά αυτό συνέβηκε. Αυτό η διαδικασία ξεκίνησε πριν 13 μήνες και πραγματικά περάσαμε όλο το κράτος για να γίνει πραγματικότητα αυτό που ονειρευόταν πολλά χρόνια και ο Δήμος μας να έχει ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πριν ένα χρόνο να υποβάλουμε το φάκελο, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος στην κυρία Γεννηματά τότε, που ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και στις 11 Απριλίου βγήκε ο νόμος της σύστασης των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, που προέβλεπε μια διαδικασία αρκετά μεγάλη και πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη γιατί ξεκίναγε με την εκτέλεση του, δηλαδή να πάρει μια απόφαση για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αυτό ήταν το πιο εύκολο και έγινε στις 17 Μαΐου του 2012. Στις 6 Αυγούστου δημιουργήθηκε η Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το οποίο πήρε την απόφαση για το πώς θα μοιραστεί η περιουσία. Στις 18 Αυγούστου του 2012 έγινε το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης, και κατά την προσωπική μου άποψη, εκεί, από εκεί και πέρα, επειδή έμεναν τυπικές διαδικασίες μετά το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης, δεν έπρεπε να παρεμβαίνει το λιμενικό Κορινθίας στη χερσαία ζώνη λιμένα. Παρ' όλα αυτά, με εξαιρετικά μεγάλο ζήλο, θα έλεγα εγώ, ήρθε και έκανε παρεμβάσεις στη συνέχεια, ώστε να μην συμβαίνει τίποτα, ώστε να μην έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία, να μην υπάρχει κανένας νόμος. Και από εκεί και πέρα, προχωρήσαμε και στείλαμε όλα τα χαρτιά για να βγει διαπιστωτική. Η διαπιστωτική όμως δεν μπορούσε να βγει το καλοκαίρι, διότι έπρεπε, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα, να βγει το συγκεκριμένο ΦΕΚ που όριζε τη μεταφορά του προσωπικού του Λιμενικού Κορινθίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου. Αυτό προκάλεσε μια καθυστέρηση 6 μηνών, όπως προείπε και ο Δήμαρχος, η οποία ήταν το δυσκολότερο κομμάτι ώστε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα στο καλοκαίρι και μετά τις εκλογές να ξεκινήσει ο ένας υπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών, Γενικός Γραμματέας πρώτα του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Στυλιανίδης, να υπογράψει ώστε να το στείλει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε να υπογράψει και αυτό στην κοινή υπουργική απόφαση. Πράγμα που εκεί κάποια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας, αφού πηγαίναμε και με τον Δήμαρχο συνέχεια στα Υπουργεία ώστε να προωθήσουμε αυτή την κατάσταση, είπε κάποια στιγμή ότι εμένα, επειδή είχε αλλάξει ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, ήταν ο κ. Πάλης, ο οποίος προωθούσε τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ο νέος Γενικός Γραμματέας θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει η υπόθεση, παρόλο ότι υπήρχε νόμος. Εκεί βρεθήκαμε στον αέρα σχεδόν, γιατί μπορούσε να μην υπογράψει και ποτέ. Οπότε δεν φτάνει ποτέ σήμερα εδώ που ήμασταν. Σε εκείνο το σημείο πιέσαμε και πήγα και υπέβαλα μέσω των ανεξαρτήτων ενδείων και της Μίκας της ΕΑΤΕΔΗ, την οποία την ευχαριστώ. Υποβάλαμε ερώτηση στη Βουλή για την καθυστέρηση αυτή. Πράγματι, μετά από 2 ημέρες υποβλήθηκε η ερώτηση στη Βουλή, έγινε και μετά από 1 εβδομάδα υπέγραψε και ο Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Στις 6 Δεκεμβρίου βγήκε και το ανάλογο ΦΕΚ. Και στις 27 Δεκάτου υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Αγγέλακας, για να φτάσουμε σήμερα στην έναρξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, μα καθόλου εύκολο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, να γίνουν όλα αυτά. Και καθόλου αυτονόητα. Καθόλου. Πολλές φορές πήγαμε κόντρα σε όλους, στη λογική όλων, ότι όλοι λέγανε ότι αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, γενικά τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Όλοι τα είχαν προσπαθήσει και κανένας δεν το είχε καταφέρει. Όλοι ήταν απεσιόδοξοι. Η Δημοτική Αρχή αυτή, και εγώ προσωπικά ήμουν πολύ αισιόδοξος, το παλέψαμε και έγινε πραγματικότητα. Αυτά από μένα.